Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Στέφανος Βασιλιάδης και παρακολουθείτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων της Citizen Web TV. Παράταση της τουριστικής σεζόν στη Θεσσαλονίκη με αφήξεις χιλιάδων επισκεπτών από όλο τον κόσμο μέχρι το τέλος του φθινοπόρου υπόσχονται τα κρουαζιερόπλοια που θα δέσουν στο λιμάνι της πόλης από το Σεπτέμβριο μέχρι και τον Νοέμβριο του 2013, αρκετά από τα οποία θα διασχίσουν τα νερά του Θερμαϊκού για πρώτη φορά. Ομάδα φοιτητών του τμήματος Αλιείας Συντατοκαλλιέργειας του Παραρτήματος του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης στα Μουδανιά ξεκινά από αύριο απεργία πείνας, σύμφωνα με ανακοίνωση των ίδιων. Για τη μεταφορά του τμήματος στο ΤΕΙ Μεσολογγίου διαμαρτυρήθηκαν οι φοιτητές, υποστηρίζοντας ότι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα της μετακίνησης και συνέχειας των σπουδών τους στο Μεσολόγγι. Τη δωρεά έως 90 τόνων πετρελαίου για την εξυπηρέτηση μεγάλου μέρους των άμεσων αναγκών σχολείων, βρεφονηπιακών σταθμών και ιδρυμάτων που θερμαίνονται με πετρέλαιο αποδέχτηκε ο Δήμος Θεσσαλονίκης από το Open Society Foundations του ιδρύματος του γνωστού μεγαλοεπενδυτή George Soros. Η συνεργασία με τον George Soros αναμένεται να επεκταθεί και σε άλλους τομείς στο κοινωνικό πεδίο. Αγωνιώδεις προσπάθειες ώστε να ενισχυθεί ο τουρισμός και η αγροτική παραγωγή της Κεντρικής Μακεδονίας με βάση την εξωστρέφεια κάνει ο Περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας αυτές τις μέρες στο Βερολίνο. Τα μηνύματα που λαμβάνει ο Περιφερειάρχης από τη γερμανική τουριστική αγορά είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά και σύμφωνα με τους συνεργάτες του, η αύξηση των φετινών κρατήσεων στην Κεντρική Μακεδονία σε σχέση με την περσινή περίοδο θα είναι διψήφια. Σημαντικό ρόλο κατά τους ίδιους έπαιξε και η επίσκεψη της κυρίας Μέρκελ στην ελληνική αντιπροσωπεία. Παρεμβάσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης συνολικού ύψους 1.100.000 ευρώ που περιλαμβάνουν έργα νέων κατασκευών και ανάπλασης πεζοδρομίων προϋπολογισμού 600.000 ευρώ, καθώς και έργα αποκατάστασης πεζοδρομίων και κρασπέδων για άρση επικινδυνότητας προϋπολογισμού 500.000 ευρώ ξεκίνησαν στις δημοτικές κοινότητες του Δήμου. Την αγανάκτησή τους και τον αποτροπιασμό τους για την υποψήφιο βουλευτή Χρυσής Αυγής, ο οποίος χωρίς ίχνος ντροπής κατέβασε το επίπεδο του ανθρώπου χαμηλότερα και από τους Ναζί, εκφράζει με ανακοίνωσή της η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης. Η Ισραηλιτική Κοινότητα καλεί την κυβέρνηση και όλα τα δημοκρατικά κόμματα να θωρακίσουν νομοθετικά την ελληνική δημοκρατία απέναντι σε όλους εκείνους που την απειλούν με ρατσιστικές, αντισημιτικές και νεοναζιστικές συμπεριφορές και απόψεις. Την πόρτα της εξόδου βλέπουν από Δευτέρα 110 εργαζόμενοι της γαλακτοβιομηχανίας Αγνώ, μετά την απόφαση της εταιρείας να εφαρμόσει το μέτρο της διαθεσιμότητας. Οι εργαζόμενοι παραμένουν απλήρωτοι εδώ και 3 μήνες, ενώ αύριο Παρασκευή θα πραγματοποιήσουν κινητοποίηση έξω από το εργοστάσιο της μητρικής εταιρείας Κολλιός, στο Πολύκαστρο του Κιλκής. Δωρεάν προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας, δημιουργικής απασχόλησης και άθλησης προσφέρει ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε μαθητές δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου της περιοχής. Συσίδια για τα παιδιά, πετρέλαιο και αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για τα σχολεία διεκδικούν καθηγητές και δάσκαλοι της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι ψώνουν κραυγή αγωνίας για την τραγική κατάσταση στον χώρο της δημόσιας παιδείας. Το Σάββατο στις 11.30 ώρα διοργανώνουν πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο μπροστά στο άγαλμα του Βενιζέλου. Αρκετά συννεφιασμένος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη αύριο, Παρασκευή 8 Μαρτίου, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 10 έως 14 βαθμούς Κελσίου και ασθενείς νότιους ανέμους έως 2 μποφόρ. Μετά το μεσημέρι θα επικρατήσουν οι ίδιες συνθήκες, με αρκετά συννεφιασμένο ουρανό, με θερμοκρασία που θα αγγίξει τους 12 βαθμούς Κελσίου και διατήρηση των ανέμων από νότια διεύθυνση και ένταση μέχρι 2 μποφόρ. Αυτές λοιπόν ήταν και οι ειδήσεις για σήμερα. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας!